όλες οι σχέσεις γύρω από το γάμο είχαν σαν κοινό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η αυστηρά ιεραρχική δομή των αρχαίων κοινωνιών, όπου ο καθένας είχε σχέσεις εξάρτησης ή υποταγής με όσα άτομα βρίσκονταν πάνω ή κάτω από αυτόν στην κλίμακα της ιεραρχίας, επηρέαζε έντονα όλες τις σχέσεις και φυσικά το γάμο. Η συνέπεια αυτού ήταν να περιορίζεται η συναισθηματική πλευρά του γάμου, και να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον κοινωνικό ρόλο των συντρόφων. Ορισμένοι μελετητέ το αναγνωρίζουν αυτό και καταλήγουν στο υπερβολικό συμπέρασμα ότι ο έρωτα δεν εμπλεκόταν ποτέ στου γάμου των αρχαίων κοινωνιών. Μερικοί έφτασαν να δηλώσουν πω οι άνθρωποι δεν ερωτεύονταν στι αρχαίε κοινωνίε. Φαίνεται να υπονοούν με ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένα σημεία πω ο ρομαντικό έρωτα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη Δύση μόλις τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Όμως, παρόλο που ο γάμος ήταν μια οικονομική διευθέτηση που δεν συνεπαγόταν συναισθηματικό δεσμό, δεν ήταν πάντα μόνο αυτό. Το να ισχυριστεί κανείς ότι την αρχαία εποχή ο κόσμος δεν ερωτευόταν είναι επιπόλαιο και διαστρεβλώνει την αλήθεια, όσο και η προηγούμενη άποψη ότι δηλαδή ο γάμος γινόταν για την ερωτική ολοκλήρωση μόνο, όπως γίνεται τις περισσότερες φορές στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι ιστορικοί έχουν σχηματίσει τώρα μια άποψη με περισσότερε αποχρώσεις και με πιο πλήρη ανάλυση πάνω σε αυτό το θέμα. Σύμφωνα με την οποία, παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν πω ο έρωτα θα ερχόταν μετά το γάμο, δεν θα τον προκαλούσε, το συνέστημα αυτό δεν ισοδυναμούσε με το ρομαντικό έρωτα τη εποχή μα, αλλά έμοιαζε περισσότερο με μια φιλική, πατρική ή αδελφική σχέση. Ο Κάτουλος έγραψε στην ερωμένη του την Λεσβία. Κάποτε σε αγάπησα όχι όπως αγαπάει ένας απλός άνθρωπος την ερωμένη του, αλλά όπως αγαπά ο πατέρας, τους γιους και τους γαμπρούς του. Αχ, <laughsConnie> <laughs> Θεέ μου! Η Εβραίος διαδεδομένη εμπειρία του έρωτα υπήρξε σπάνια στις προβιομηχανικές κοινωνίες και συνδεόταν με τον έλεγχο που είχε η γυναίκα στην ιδιοκτησία. Την ιδανική τους μορφή, όλες οι σχέσεις γάμου, όσο μπορεί κανείς να συνάγει από τις διάφορες μαρτυρίες, αφορούσαν άνδρες έως και 20 χρόνια μεγαλύτερους από γυναίκες ηλικίας 10 έως 20 ετών. Αυτή η αγάπη με τις πατρικές προεκτάσεις μοιάζει πιο φυσική από τις σημερινές σχέσεις που η διαφορά ηλικίας ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα είναι τυπικά μικρότερη. Υπάρχουν ενδείξει ότι αυτή η διαφορά ηλικία ήταν τόσο πραγματική όσο και πολιτισμικά ιδανική. Δεν μπορούμε όμω να είμαστε βέβαιοι και φυσικά υπήρχαν διαφοροποιήσει ανάλογα με τον τόπο και την εποχή. Αν στο γάμο υπήρχε η προσδοκία τη ερωτική ολοκλήρωση, αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα τη τέλεια ταύτιση ερωτικών τάσεων, αλλά λόγω τη σύνεση των συζύγων που θα του έκανε εθελοντικά να περιορίσουν το πεδίο δράση του μόνο μέσα στον γάμο. Η κοινή γνώμη θεωρούσε παράξενο και ασυνήθιστο να είναι οι σύζυγοι ερωτευμένοι μεταξύ τους. Στον ξενοφώντα στο Συμπόσιο, διαβάζουμε «Ο Νικήρατος, ακούω, αγαπάει και αγαπιέται από τη γυναίκα του. Εάν υπήρχαν θαυμαστικά στην αρχαιότητα, τότε στο τέλος αυτής της πρότασης σίγουρα θα έμπαινε ένα. Ο Πλαύτιος τοτε στο τελος αυτή της προτασης σιγουρα θα εμπαινε ενα ο πλαυτιος αναφερεται στους «αματόρες μάρρυτοι» ως μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων στο έργο του Μένεχμη. Μέχρι και την εποχή του Πλουτάρχου, το δεύτερο μετά Χριστό αιώνα, προκαλεί έκπληξη ο έρωτας κάποιου προς την σύζυγό του. <laughs> Αδμήτο ερώντιμεν αυτό της γυναικός. Σημειώστε ότι πρόκειται για μία πραγματεία για τον έρωτα. Παρ' όλα αυτά, συναντά κανεί στην αρχαιότητα, ειδικά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ετεροφιλοφιλικέ σχέσει που βασίζονται λιγότερο στην ιδιοκτησία και στην κοινωνική θέση και ανταποκρίνονται περισσότερο σε αυτό που αποκαλούμε εραστέ, δηλαδή δύο άνθρωποι που έχουν μία ερωτική σχέση, χωρί να υπάρχει εξαναγκασμό, νόμιμο, όπω στην δουλεία, ή οικονομικό, όπω στην παλακία. Για αυτέ τι σχέσει, ούτε η ιδιοκτησία ούτε η κοινή αιστεία είχαν βαρύνουσα σημασία, αφού ακόμα και οι σύζυγοι δεν έμεναν κάτω από την ίδια στέγη. Ουψ. Οι σχέσει βασίζονταν στην αμοιβαία έλξη και στον έρωτα. Ανάμεσα στου δύο, η κοινωνική θέση και η οικονομική κατάσταση μπορούσε να ήταν παρόμοια, αλλά μπορούσε να ήταν και τελείω διαφορετική. Σπάνια παντρεύονταν ο ένα τον άλλον ειδικά αν υπήρχε μεγάλη κοινωνική διαφορά, αλλά μπορούσαν να είναι παντρεμένοι με κάποιον άλλον. Τέτοιοι διακανονισμοί ήταν δυνατοί κυρίως στις εύπορες και καλλιεργημένες κοινωνίες, στις οποίες οι γυναίκες μπορούσαν να συντηρήσουν ένα σπίτι χωρίς στρατιωτική προστασία, όπως γινόταν στα αστικά κέντρα της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Στην λαϊκή πεζογραφία καταγράφονται ως αποκλειστικές και μόνιμες σχέσεις αιώνια αθάνατη αγάπη, αν και στην πραγματικότητα δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η έννοια των σχετικά ίσων εραστών, ίση τουλάχιστον μέσα στη σχέση, συνόδευε και προκαλούσε μια αλλαγή στη συμπεριφορά του κόσμου σχετική με τις προσδοκίες αυτού του κόσμου για τον γάμο. Στην Αθηναϊκή και Ρωμαϊκή Δημοκρατία ο νόμιμος γάμος ετεροφίλων ήταν βασικά η μεταβίβαση εξουσίας πάνω στη γυναίκα η οποία από τον έλεγχο του πατέρα ή του αδελφού, θείου ή κάποιο άλλο ενήλικα περνούσε στον έλεγχο του σύζυγου ή του πατέρα του, αν ο σύζυγος δεν ήταν επικεφαλής του οίκου του, ο οποίος αναλάμβανε το ρόλο του ελεγκτή προστάτη της. Η ίδια η λέξη «μοριτζέρα» Πρόθυμος, υπάκουος, χρησιμοποιείται στη λατινική λογοτεχνία για να περιγράψει τη στοργή του ιού προς τους γονείς του και την γυναικεία υπακοή. Ε, οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν αυτό τον γάμο «κουμ μάνου». Τούτη η έκφραση που στην κυριολεξία σημαίνει «με το χέρι» δεν μπορεί να μεταφραστεί. Το χέρι είναι το σύμβολο της εξουσίας και του ελέγχου στην αρχαία και την μεσαιωνική Ευρώπη. Συγκρίνεται το με την σύγχρονη έκφραση «ζητώ το χέρι της».